Έχουμε λοιπόν και πάλι στο προσκήνιο την ίδια ερώτηση να περιφέρεται πάνω από τα κεφάλια μας. Πώς να χάσω το λίπος από την κοιλιά μου? Σας παρακαλώ πολύ να δώσετε ιδιαίτερη βάση στο σημερινό βίντεο, γιατί θα μπούμε διαφορετικά από ό,τι ξέρετε και κάπως πιο βαθιά, και αν κατανοήσετε αυτές τις σωματικές λειτουργίες θα σας λυθούν μια και καλή όλες οι απορίες που έχετε για το κοιλιακό λίπος, αλλά και για το κάθε γενικό ή τοπικό λίπος στο σώμα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν την αλήθεια και τη σωστή σειρά. Γεια σου, Κιμ Καραμανέας. Είσαι στο πιο πλήρες και εμπεριστατωμένο κανάλι που ασχολείται με τέτοια θέματα. Εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή, χάνεις. Ειλικρινά σου λέω, έχεις τεράστια γκάμα δώρων και τεράστια γκάμα γνώσης και πληροφοριών με σχεδόν 400 βίντεο. Ιστορικό. Καιρό ήθελα να φτιάξω ένα remake, γιατί το είχα και στο παρελθόν, αυτού του θέματος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ανακυκλώνεται συνεχώς, επειδή μπαίνουν καινούργοι στο χώρο με απορίες, αλλά επειδή ήταν βαρύ, ξέρετε τώρα εγώ όταν κάνω τέτοια θέματα δεν μπορώ, θα τα φέρω στο τέρμα ας πούμε. Θέλω να δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Οπότε προσπάθησα να το κάνω, αν και το απέφευγα γιατί ήταν πολύ βαρύ βίντεο, το έκανα όμως και όσοι πιστοί ακούσατε. Εσείς θα κερδίσετε. Η ερώτηση λοιπόν περιφέρεται και δεν λύνεται ποτέ. Και να ψάξεις στο ίντερνετ και να στα άρθρα και να στα βίντεο, ψάχνοντας για το πώς να χάσουμε λίπος από την κοιλιά, αλλά με μία εντελώς λάθος προσέγγιση, η οποία μας βγαίνει όμως αυτόματα από μέσα μας, παιδιά, είναι υποσυνείδητη. Γιατί είναι σπάνιο βέβαια να βρεις άρθρο και βίντεο που να εξηγεί το τι συμβαίνει πραγματικά. Αλλά ως συνήθως, τα περισσότερα άρθρα επικεντρώνονται σε γρήγορους κανόνες και γρήγορες μεθόδους, δίχως περαιτέρω εξήγηση, και αυτό συμβαίνει αναγκαστικά από τους δημιουργούς, γιατί ξέρουν ότι αυτός που ψάχνει ζητάει γρήγορες λύσεις και ολιγόλεπτα βίντεο, νομίζοντας ότι έτσι θα βρει αυτό που θέλει, αναιρώντας την πολυπλοκότητα της βιοχημίας του σώματός μας. Είναι δυνατόν. Είναι βιβλία χρονών αυτά. Σε 2 λεπτά θα μάθεις πώς να χάσεις λίπος. Δεν γίνεται. Θα μου πεις όμως τώρα, υπάρχει έστω κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να επικεντρωθεί λίγο περισσότερο η απώλεια του λίπους από την κοιλιά μου, ρε παιδί μου? Δεν μ' αρέσει αυτός ο σκεμπές. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, εντάξει, και θα σας το πω βέβαια, αλλά θέλω πρώτα να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει πραγματικά και γιατί συμβαίνει έτσι, το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, για να καταλάβετε μετά από μόνοι σας την αλήθεια της βιοχημίας του σώματός μας και να στραφείτε να εκτελέσετε αυτό που πρέπει για να μπορέσετε εν τέλει να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρετε, λαμβάνω πολλά μηνύματα με αυτή την ερώτηση, πολλά, συνεχώς. Και όταν τους λέω την αρχική βάση και τον πρώτο σκελετό στον οποίο πρέπει να σταθούμε για να χτίσουμε μετέπειτα την προσωπική κατάσταση του καθενός και την αλήθεια για το τοπικό λίπος, την οποία θα δείτε παρακάτω, πολλοί κόσμος μου λέει, άστα αυτά τώρα, αυτά τα ξέρω, τα έχω διαβάσει, έχουμε και μαγκές. Κάνα κόλπο δεν έχεις? Εσύ θα έχεις κάνα κόλπο, λέει, ξέρεις πολλά, θα έχεις κάνα κόλπο. Τους απαντάω πως, ρε παιδιά, αν είχα κόλπο, σήμερα θα ήμουν εκατομμυριούχος. Και δεν θα στεκόμουν ακριβώς στην ίδια αυτή βάση να χτυπιέμαι κι εγώ τόσα χρόνια με τις ίδιες μεθόδους. Ίσως στο μέλλον εμπνευστεί κάποιος από τα έργα επιστημονικής φαντασίας, όπως συνήθως γίνεται, ή η τεχνολογία θα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να έχουμε ένα προϊόν που θα μπορούμε να κάνουμε θαύματα ή ένα κόλπο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει η τεχνολογία μέχρι εκεί. Θα σας το είχα πει ήδη και όχι θα σας το είχα πει έτσι. Σιγά μη σας το έδινα αυτό ειδικά τσάμπα ρε παιδιά. Με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά όλοι πρέπει να ζήσουμε έτσι. Θα σας το μοσχοπουλούσα. Όλοι έτσι δεν θα κάνατε. Δεν υπάρχει παιδιά. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σήμερα εκεί που ως συνήθως στέκονται οι αρθρογράφοι. Συνήθως τα άρθρα σου λένε τι να κάνεις για να χάσεις κοιλιακό λίπος. Εγώ σήμερα θέλω να το πάμε ανάποδα, να πούμε πρώτα τι δεν πρέπει να κάνεις και μετά τι να κάνεις, ή μάλλον να λέμε συγχρόνως τι να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις και με τι να το αντικαταστήσεις. Γιατί αν δεν το πάμε με αυτή τη σειρά, είναι σαν να θέλουμε να χτίσουμε ένα καινούριο σπίτι γκρεμίζοντας το παλιό μεν, αλλά χωρίς να απομακρύνουμε τα μπάζα και τα γκρεμίσματα. Και να πάμε να χτίσουμε το νέο σπίτι που θέλουμε επάνω σε αυτά τα τσούμπαλα διαλυμένα γκρεμίσματα. Όπως και να είναι διασκορπισμένα, υπάρχει περίπτωση πρώτον να χτιστεί ένα τέτοιο σπίτι εκεί πάνω και δεύτερο, άντε πες και κατόρθωσες κάπως να το φέρεις έτσι λίγο. Θα σταθεί? Πόσο θα σταθεί? Είναι δυνατόν? Απάντησε εσύ. Έτσι λοιπόν πρώτα θα απαλλάξουμε τον εγκέφαλο και το σώμα μας από τα άχρηστα μπάζα για να το θωρακίσουμε και να το δημιουργήσουμε βάση ώστε να μην εμποδίσει να ενεργήσουν και να χτιστούν τα πραγματικά και ωφέλιμα που πρέπει να γίνουν και να το έχουμε καθαρό και έτοιμο, σκουπισμένο, να δεχτεί ό,τι κάνουμε μετά. Είναι ποτέ δυνατόν να θεραπευτεί και να κλείσει μία πληγή επειδή τις βάλαμε απλά και μόνο ιόδιο? Θα θεραπευτεί? Αν δεν την καθαρίσουμε πρώτα και δεν την πλύνουμε, είναι δυνατόν να δράσει το ιόδιο? Αδύνατο. Με τον τρόπο λοιπόν που ο κόσμος ψάχνεται συνήθως, γρήγορα να βρω, θέλει να θεραπευτεί η πληγή χωρίς να την καθαρίσει. Και μάλιστα προσέξτε το αυτό λίγο που θα πούμε παρακαλώ, γιατί είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι θέλουμε να βάλουμε έστω κατευθείαν αντισηπτικό, μακάρι να τις βάζαμε έστω και αντισηπτικό κατευθείαν, έστω. Ίσως και κάτι να σώζαμε λίγο, έτσι. Αντί όμως να τις βάλουμε αντισηπτικό για να καθαριστεί, έστω όσο, τη βρωμίζουμε ακόμα πιο πολύ με οτιδήποτε σκουπίδι υποθέσουμε ή μας είπαν ή διαβάσαμε ότι θα τη γιατρέψει, ας πούμε. Και το αντισηπτικό, το οποίο είναι το μόνο που θα κάνει τη δουλειά ούτε καν. Δεν ξέρω τα πιάνεις, το πιασες. Θέλω πρώτα να σε πεθάνω, να σε ζαλίσω με αυτά, γιατί τα έχω πει χιλιάδες φορές και δέχομαι τις ίδιες ερωτήσεις. Και από ανθρώπους που μου λένε έχω δει όλα σωστά, βίντεο και τέτοια. Έτσι δεν είναι? Θα πούμε λοιπόν αρχικά τι δεν πρέπει να κάνετε συγχρόνως με το τι να αντικαταστήσετε και να κάνετε. Ποιοι είναι η λάθος προσέγγιση που ψάχνει ο κόσμος, που σας είπα πριν? Επειδή ο εγκέφαλος ψάχνει να βρει πάντα τη γρηγορότερη και ευκολότερη οδό, γιατί έτσι είναι κατασκευασμένος ο εγκέφαλός μας, δυστυχώς, το πρώτο που θα κοιτάξει και θα ψάξει δεν είναι αυτό που εντοπίζει ότι θα τον ταλαιπωρήσει, θα νομίσει ότι θα τον ταλαιπωρήσει και ας νιώθει ότι είναι το μόνο σωστό, αλλά αν είναι δυνατόν να βρει κάτι με το οποίο με μια κίνηση να φτάσει εκεί που θέλει. Και αυτό γίνεται, το ξέρετε, και για κάθε επιθυμία και στόχο που έχουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να ανέβουμε στην κορφή χωρίς να περπατήσουμε καν στο βουνό. Θέλουμε να χτίσουμε τη στέγη και μάλιστα το τελευταίο κεραμίδι χωρίς να χτίσουμε το από κάτω σπίτι. Δεν έχει. Πού θα είναι σπίτι αυτό? Είναι λειτουργικό? Ψάχνει δηλαδή ο κόσμος το ελικόπτερο που θα τον ανεβάσει κατευθείαν στην κορφή άνετα χωρίς να χρειαστεί να σκαρφαλώσει. Ξέρετε, ελικόπτερα τέτοια υπάρχουν άπειρα στο διαδίκτυο, τα οποία ονομάζονται θαυματουργά και υπόσχονται ότι με μία κίνηση σε πάνε στην κορφή. Καλά θα μου πεις, υπάρχουν? Και βέβαια υπάρχουν σχηματικά και εμφανισιακά, αλλά δυστυχώς αυτοί που τα έφτιαξαν και τα προβάλλουν ξέχασαν το πιο βασικό, να τους βάλουν μηχανή. Δεν λειτουργούν. Τα έφτιαξαν με ωραία εμφανισιακά, μοιάζουν με εξελιγμένα ελικόπτερα, αλλά είναι κατασκευασμένα από χαρτί και το κυριότερο δεν πετάνε, δεν έχουν ούτε την κατασκευή ούτε τη μηχανή. Είναι κενή. Ο κενός ο χώρος μηχανής. Τι έχουν τότε, γιατί τα προβάλλουνε? Μάρκετινγκ ρε παιδιά, λαμογές. Έχουν φαινόμενο, φήμη και σχήμα ελικοπτέρου. Και έτσι το μάτι βλέπει το φαινόμενο και πείθεται
Οπότε λοιπόν το ίδιο μας το μυαλό θα μας οδηγήσει κατά την έρευνά μας σε ό,τι πιο απλό, γρήγορο και εύκολο. Και το ξέρουν αυτό. Και ξέρετε, όταν μπαίνει κάποιος να βρει τέτοια εύκολα συστήματα, θα έρθει αντιμέτωπος με πολύ ελπιδοφόρους τίτλους χαράς. Χάσε όλο το λίπος της κοιλιάς σου σε μια εβδομάδα. Πίνε πράσινο καφέ που έχει χλωρογενικό οξύ και αδυνάτισε χωρίς κόπο. Τρώγε πιπεριές που έχουν καψαϊκίνη για να ανεβάσει καύση σου. Θεέ μου. Πίνε λεμόνια με νερά κάθε μέρα και θα χάσεις το λίπος σε μια εβδομάδα. Ο δόκτωρ Μπαρούφας δημιούργησε το θαυματό. Εδώ είναι ο δόκτωρ. Αυτό το δόκτωρ, όταν το βλέπετε παιδιά, κλείστε τον υπολογιστή, μπορεί να είναι και ιός, έτσι. Ο δόκτωρ Μπαρούφας λέει δημιούργησε το θαυματουργό χαπάκι που καίει το λίπος της κοιλιάς ένα μήνα χωρίς να κάνεις τίποτα. Ή χάσε το λίπος της κοιλιάς σου χωρίς να κάνεις δίαιτα και χωρίς να γυμναστείς με αυτό το θαυματουργό προϊόν του δόκτωρα Λαμόγιου. Και ξέρετε, όλα αυτά τα προϊόντα είναι συγχρόνως και απαγορευτικά και για την τσέπη, έτσι. Όχι μόνο στο να τα αγοράσεις που συχίζουν πανάκριβα, αλλά δεν φταίνει εκεί. Πρέπει να διατηρήσεις να το παίρνεις, γιατί δεν θα το πάρεις εννοείται μια φορά. Τη μια φορά θα σε έχουν πελάτη. Σου λέει πάρε αυτό που είναι για τόσο καιρό και μετά θες κι άλλο. Και μένεις με την ελπίδα αφού δεν έγινε τώρα θα γίνει άρα με τη δεύτερη δόση. Ξέρουν αυτοί, είναι σαν το καζίνο. Σαν το μπαρμπούτι, σαν τα χαρτιά. Χάνεις και θες τη ρεβάνς. Ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί μέσα. Και ο εγκέφαλος προκειμένου να αποφύγει αυτό που νομίζει ότι θα τον ταλαιπωρήσει είναι διατεθειμένος να τα σκάσει. Να πλερώ! Αδρά! Μία παρένθεση. Κατάλαβες τώρα πόσο εύκολο είναι να χειραγωγηθεί η ανθρώπινη μάζα γενικά. Για πλάκα την πας και τη στρέψεις όπου θες παιδιά. Γι' αυτό είμαστε έτσι μέχρι σήμερα κοινωνικά παρόλη τη γνώση που έχουμε. Οκ, κλείνουμε, πάμε παρακάτω. Πρέπει επιτέλους να μπω και στο θέμα. Εισαγωγή τεράστια, αλλά παιδιά επίτηδες το έκανα. Θέλω να σας πρίξω. Να σας κάνω το κεφάλι σαν το παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να σας πρίξω με αυτό επιτέλους. Γιατί κατά 80 με 90% δεν βλέπω δουλειά, δεν βλέπω αποτέλεσμα. Τώρα το τι δεν πρέπει να κάνουμε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Καταρχάς το πρώτο. Απομακρυνθείτε από όλα αυτά τα ιντερνετικά σκουπίδια. Το πρώτο βήμα αν θέλετε να πάτε καλά. Τώρα, σε εγκεφαλικό πρώτο επίπεδο θέλω να απαλλαχθείτε εδώ και τώρα από την πεποίθηση ότι δεν μπορείτε εσείς προσωπικά να χάσετε κιλά γιατί απογοητευθήκατε, επειδή κάνατε και δείξατε. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει και απορρέει από τις πληροφορίες που έχετε όταν θελήσατε να προσπαθήσετε κυρίως μόνοι σας. Και όπως ήταν φυσικό δεν τα καταφέρατε. Ή καταφέρατε να φτάσετε σε ένα επίπεδο, κολλήσατε και μετά τα ξαναπήρατε πάλι όλα πίσω, πράγμα που είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό. Εφόσον επιστρέψατε στις παλιές σας συνήθειες και δεν το διατηρήσατε. Όλοι έτσι κάνουμε και το ίδιο παθαίνουμε όλοι. Δεν είστε οι μόνοι, είναι η κατασκευή μας. Τώρα δεν ξέρω πόσοι περισσότεροι, γιατί αυτά είναι τα top μηνύματα που λαμβάνω, έτσι. Θέλω να χάσω κιλά μόνιμα. Έχω τον τρόπο. Αλλά δεν τελειώνει με το που θα χάσει κιλά. Είναι πορεία αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι περισσότεροι έχουν την άποψη ότι αν χάσουν το λίπος τους δεν θα το ξαναπάρουν. Δεν ξέρω πού το διάβασαν, ποιος τους το είπε, πώς έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα. Είναι ουτοπία. Δεν ισχύει. Τίποτα δεν μονιμοποιείται στο σώμα μας ποτέ αν δεν κάνουμε κάτι να το διατηρούμε μόνιμο. Από μόνο του ποτέ δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να διατηρηθεί. Οκ. Θέλω να κατανοήσετε πάρα πολύ καλά πως απλά με μία-δύο κινήσεις επίσης που θα πράξουμε επειδή τις διαβάσαμε δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και αποτέλεσμα. Το προσωπικό και μεταβολικό και γενετικό προφίλ του καθενός απαιτεί και προσωπικό χειρισμό και ιδιαιτέρως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται είναι στις ποσότητες του φαγητού, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει πως αν σταματήσει να τρώει σαβούρα και στραφεί απλά και μόνο σε μια πιο υγιεινή διατροφή είναι αρκετό ό,τι και να φάει.
Δεν έχει καμία σημασία να στραφεί κάποιος σε μια υγιεινή διατροφή χωρίς να έχει ρυθμίσει τις ποσότητες που του πρέπουν και γενικά μες στη μέρα και ξεχωριστά στο κάθε γεύμα της ημέρας. Το έχετε ακούσει και θα το ακούτε συνεχώς πως αν βάζω περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνω, αποθηκεύεται σε λίπος. Έτσι δεν είναι? Κάπου πρέπει να πάει αυτό αφού δεν καίγεται. Και ιδιαιτέρως πού? Στις γενετικές μας αποθήκες, να το τοπικό μας πάχος. Που άλλοι το έχουν στην κοιλιά, άλλοι στα μπούτια, άλλοι στους γλουτούς, ανάλογα το σωματότυπο. Στα χέρια, Αχ, αυτοί οι πρόγονοι. Δεν φτάνει να κάνετε μία αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και στα είδη των τροφών, αλλά να ρυθμίσετε τις ενεργειακές σας ανάγκες πάνω στα δικά σας προσωπικά μέτρα. Είναι η βάση χωρίς την οποία δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μετά ό,τι και να κάνουμε. Από εκεί ξεκινάμε. Άρα λοιπόν το θεμέλιο είναι να βρούμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και να ρυθμίσουμε πάνω σε αυτές γεύματα που θα έχουν ισορροπημένα όλα τα θρεπτικά συστατικά. Τώρα μην ανοίξω άλλο θέμα. Στα περασμένα βίντεο σας λέω το λόγο που πρέπει να γίνει αυτό. Επίσης, σε εγκεφαλικό πάλι επίπεδο, θα πρέπει να απαλλαχθείτε από την πεποίθηση ότι το σώμα θα χάσει λίπο. Οχ, τώρα είναι τα ωραία. Απαλλαχθείτε από τη σκέψη και την πεποίθηση ότι το σώμα θα χάσει λίπος μόνο από εκεί που το θέλουμε εμείς τοπικά. Δεν γίνεται με απλούς τρόπους. Μπορούμε να επικεντρώσουμε περισσότερο λίγο την κατάσταση εκεί και θα σας πω παρακάτω τον τρόπο προς τα τέλη, αλλά δεν θα παίρνει μόνο από εκεί λίπος. Το λίπος φεύγει από όλο το σώμα γενικά και δυστυχώς θα σας στεναχωρέσω τώρα. Από τις γενετικές αποθήκες που έχουμε φεύγει τελευταίο. Μην με δέρνετε, δεν έφτιαξα εγώ το σώμα. Γιατί το σώμα μας δεν το ενδιαφέρει αν εμείς θέλουμε να είμαστε καλλίγραμμοι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει να ζήσουμε, να επιβιώσουμε και για αυτό το σκοπό έχουμε κατασκευαστεί να είμαστε εφοδιασμένοι με ειδικές αποθήκες τεράστιας ισορρευμένης ενέργειας ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ώρες ανάγκης και στιγμές ασυτείας. Που τι ήταν? Κάτι το πολύ συνηθισμένο στους πρώτους ανθρώπους. Για να σας δώσω το εύρος της μόνιμα διαθέσιμης ενέργειας τώρα που έχουμε μέσα μας, σας λέω πως έχουμε αποθηκευμένες το λιγότερο 25.000 θερμίδες μέσα μας έτοιμες να διατεθούν για οποιαδήποτε αναγκαία χρήση και οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε ειδικές αποθήκες που ο καθένας μας έχει κληρονομήσει. Από εκεί λοιπόν θα φύγει τελευταίο το λίπος γιατί ο ίδιος ο οργανισμός μας αντιστέκεται να το δώσει καθώς θα διαγνώσει κίνδυνο επιβίωσης με κάθε έλλειψη συστατικών που εντοπίζει, ιδιαιτέρως όταν μπαίνουμε σε δίαιτες και έχουμε άσχημο σουλούπι. Σε σωματικό, δεν ξέρω, μέχρι εδώ ξέρω, σας είπα, το βίντεο, παιδιά, σας έχω προειδοποιήσει, το βίντεο θα είναι βαρύ και θα γίνει ακόμα πιο βαρύ μετά, θα μπούμε σε βιοχημεία. Όσοι δεν αντέχετε, φύγετε από τώρα, σας το λέω, αλλά όσοι μείνετε, μετά έχετε γίνει εξπερ και σας έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Και θα ξέρετε τι θα κάνετε. Σε σωματικό τώρα επίπεδο, το μεγαλύτερο εμπόδιο πέρα από μία λανθασμένη διατροφή και ιδιαιτέρως για το λίπος της κοιλιάς, και των γλουτών, γοφών, μπουτιών, έτσι, είναι η αδράνεια. Πήγα να φωνάξω και το κόψα, γιατί είμαι και σε πολυκατοικία. Είναι η αδράνεια, η ακινησία. Μπορούμε μεν να δυνατήσουμε και να χάσουμε λίπος γενικά, απλά και μόνο κάνοντας μία σωστή δίαιτα, αλλά χωρίς ειδική κίνηση και άσκηση, θα γίνουμε μία μικρογραφία του σχήματός μας. Καταλάβατε τι κάνω? Έτσι είμαι χοντρός, έτσι θα είμαι και πιο μετά.
Θα μειώνεται το μέγεθός μας χωρίς να αλλάζει το σχήμα μας. Ο σωματότυπός μας θα παραμένει ο ίδιος και αν έχουμε έντονα τα χαρακτηριστικά του σωματότυπου μπορεί να χαλάσει και το σχήμα μας, παιδιά, την ώρα που θα μπούμε σε αδυνάτισμα. Όσο πάω σας στεναχωρώ και περισσότερο, μα πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Δεν γίνεται πια με αυτό το θέμα, έτσι. Δεν γίνεται, παιδιά, απομακρυνθείτε από χάζο site και χάζω άρθρα που θέλουν να σας ψαρέψουν την ακροαματικότητα. Έλεος. Μπορεί ακόμα και να χαλάσει το σχήμα αν έχουμε έντονα τα χαρακτηριστικά του σωματότυπου. Καθώς οι αποθήκες του λίπους που δημιουργούν το σχήμα μας θα χάνουν με μειωμένο ρυθμό, όπως είπαμε, σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα μας. Αν έχω μεγάλους γλουτούς και μπούκια, θα δυνατίζω πάνω περισσότερο από κάτω, με αποτέλεσμα την ώρα που θα χάνω εγώ κιλά μεν και λίπος. Η διαφορά αυτή να γίνεται και να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Το ίδιο ακριβώς και αν έχω κοιλιά, αδυνατίζω πάνω και κάτω περισσότερο από το κέντρο και θα φαίνομαι ίσως και πιο στρογγυλός. Αυτά όλα βέβαια μέχρι το σημείο, όχι συνεχώς, προσέξτε, που το σώμα μας αναγκαστεί να δώσει και το λίπος από τις αποθήκες του όταν πλέον δεν έχει από πού αλλού να δώσει. Πότε? Προς τα τέλη. Το θέμα είναι όμως αν αντέχεις μέχρι εκείνο το σημείο να βλέπεις το σώμα σου να μην βελτιώνεται σχηματικά. Έτσι, καταλαβαίνετε την αξία λοιπόν της άσκησης. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζετε τώρα πως δεν είναι μόνο η γενετική αντίσταση που θα δημιουργήσει αυτό το σχήμα όταν αρχίζουμε και αδυνατίζουμε, παιδιά. Βάλτε λίγο την απλή λογική σας να δουλέψει. Εάν στα χέρια και στα πόδια έχω 3 εκατοστά λίπους, σε πάχος, έτσι σε διάμετρο, σε πάχος γύρω-γύρω, και στην κοιλιά μου έχω 15 εκατοστά λίπους γύρω-γύρω, όταν αρχίσω και αδυνατίζω και αφαιρεθούν τα πρώτα 2 εκατοστά γενικά από το σώμα μου, από τα χέρια και τα πόδια θα έχει μείνει ένα μόνο εκατοστό λίπους, γιατί είχαν 3, έτσι 3-2-1, και θα φαίνονται αδύνατα, ενώ από την κοιλιά μου τα 2 εκατοστά θα αφήσουν ένα περίσσευμα 13 ακόμα εκατοστών γύρω γύρω, με αποτέλεσμα στα χέρια και στα πόδια μου να φαίνομαι αδύνατος, ενώ στην κοιλιά ακόμα είμαι χοντρός, παρόλο που έχασα το ίδιο ποσοστό λίπους με το υπόλοιπο σώμα. Έτσι δεν είναι? Απλή λογική. Περνάει και ο Βαγγέλης κάθε μέρα την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν ακούγεται, εγώ θα φωνάζω για να τον καλύπτω. Πιστεύω μέχρι εδώ να έχετε κατανοήσει την πραγματικότητα για το τοπικό λίπος. Δεν θέλω πάλι να σας βάλω σε μια διαδικασία για το πώς θα μετρήσετε θερμίδες και ποσότητες και να συνθέσετε τη διατροφή σας και τέτοια. Με σχεδόν 400 βίντεο στο κανάλι μου τόσα χρόνια έχω καλύψει τελείως αυτό το θέμα. Σας έχω δώσει πολλές φορές ειδικούς υπολογιστές μέτρησης προσωπικών αναγκών δώρο, σας έχω δώσει θερμιδομετρητές, σας έχω δώσει και τρόπους σύνθεσης γευμάτων, σας τα έχω δώσει όλα. Μπείτε, βρείτε. Έχω playlist. Αυτό που θέλω να δούμε αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται τώρα μέσα μας με το θέμα καύση λίπους. Εδώ βαραίνει πολύ, παιδιά, τώρα το βίντεο. Γι' αυτό το λέω σεμινάριο. Στο σεμινάριο καλύπτουμε τα πάντα. Θέλω να δω λοιπόν τι γίνεται μέσα μας με το θέμα καύσης λίπους και τι μπορούμε να κάνουμε για να το στρέψουμε να γίνει κάπως πιο τοπικά. Ας δούμε πρώτα τις εσωτερικές μας αρχές καύσης λίπους. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ακούμε καις λίπο, τι είναι αυτό? Λιπόλυση, τι είναι αυτό? Μπορείς να την πεις και λιπόκαυση καλύτερα. Λιπόλυση, τι είναι αυτά όλα? Υπάρχουν λοιπόν οι κανόνες οι βιοχημικοί για να... Ακούστε, δεν θα σκουράσω, θα στα πω όσο μπορώ πιο. Μόνο τα βασικά στοιχεία έχω κρατήσει γιατί είναι βιβλία ολόκληρα. Έτσι. Για να χάσεις λοιπόν λίπος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το διεγείρεις, παιδιά. Πρέπει να το διεγείρεις εκεί που κάθεται ήσυχο μέσα στα κύτταρα. Να το κινητοποιήσεις. Βεπ, ξύπνα. Τι αράζεις, ε? Μετά θα πρέπει να το αναγκάζεις να σηκωθεί, να περπατήσει, να το μεταφέρεις. Πού να πάει? Κάπου πρέπει να πάει αυτό. Για να αρχίσει να το εκμεταλλεύεται ο οργανισμός. Και τέλος να το, όπως λέμε, οξυδώσεις. Τι θα πει αυτό? Να καεί δηλαδή.
με απλά λόγια. Να γίνει ενέργεια, να φύγει. Όλη αυτή η διαδικασία, θυμηθείτε, ονομάζεται λιπόλυση. Σας το λέω για να γλιτώνουμε φράσεις. Έτσι, παρακάτω. Για να κινητοποιήσεις λοιπόν το λίπος σου, πρέπει να αναγκάσεις τώρα να γίνει μια ανταπόκριση μιας ορμόνης νευροδιαβιβαστή που λέγεται κατεχολαμίνη. Οι κατεχολαμίνες είναι ορμόνες που περιλαμβάνουν, θα ξέρετε σίγουρα, ντοπαμίνη, αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, τέτοια πράγματα, έτσι. Για να ενεργοποιηθούν οι κατεχολαμίνες, γιατί είπαμε, θα γράψετε τεστ στο τέλος, γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κατεχολαμίνες, για να κινητοποιήσεις, έτσι δεν είπαμε, το πρώτο είναι να ξυπνήσεις το λίπος σου, ξύπνα, κινήσου. Οι κατεχολαμίνες θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Και για να ενεργοποιηθούν αυτές οι κατεχολαμίνες χρειάζεται να αυξηθεί η ροή του αίματος προς τους ιστούς μας. Σημείωσε το αυτό για παρακάτω για να καταλάβεις την αξία της άσκησης. Αυτές οι ορμόνες με τη σειρά τους τώρα συνδέονται με υποδοχή στα επινεφρίδια μας, τα οποία ενεργοποιούν την λιπάση, που είναι αυτή που θα κινητοποιήσει το λίπος από τα κύτταρα. Έτσι οι κατεχολαμίνες κινητοποιούν το λίπος. Ενεργοποιούν τη λιπάση και σηκώνουν τη λιπάση και του τσιγκλάει το λίο. Ξυπνητήρι, ξύπνα, ξημέρωσε, σήκω, ώρα για καύσιμο, για κάψιμο. Έτσι. Επίσης τι άλλο, τα χαμηλά επίπεδα ενσουλίνης ενεργοποιούν τη γενική αυτή διαδικασία που ονομάζεται, είπαμε, λιπόλυση. Και είναι ένας από τους λόγους που έχουμε πει πολλές φορές πως πρέπει να διατηρούμε χαμηλά και σταθερά μέσα στη μέρα την έκρηση ινσουλίνης. Έτσι, παρένθεση αυτό. Αφού λοιπόν ενεργοποιηθεί και ξυπνήσει το λίπος μέσα στα κύτταρα, μισό λεπτό, εδώ 800 βάτο συνήθως, καλοκαιριάτικα, έλεος. Αφού λοιπόν ξυπνήσει το λίπος στα κύτταρα, θα πρέπει, όπως είπαμε, να περπατήσει, να σηκωθεί, να πάρει το... και να... έτσι, να κάπου να πάει. Γιατί πρέπει να εκμεταλλευτεί εκεί πέρα, να το εκμεταλλευτεί ο οργανισμός για να το διώξει, έτσι, να το κάνει ενέργεια. Θα πρέπει τώρα να μεταφερθεί για να οξυδωθεί και να μετατραπεί σε ενέργεια. Έτσι. Να καεί, ρε παιδιά, πώς να το πω. Τώρα πιστεύω να τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Πού πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αυτό? Ποιο είναι το εργοστάσιο μετατροπής ενέργειας? Τα μυτοχόνδρια μέσα στα κύτταρα. Εκεί είναι το εργοστάσιο που θα μετατρέψει το λίπος αυτό σε ενέργεια. Και η μεταφορά αυτή όμως του λίπους προς εκεί επηρεάζεται από δύο παράγοντες. Όπως είπαμε, τη ροή του αίματος, πρέπει να μπει πολύ αίμα, παιδιά, στο λιπόδι ιστό για να γίνει δουλειά. Πότε μπαίνει πολύ αίμα στον ιστό? Με την άσκηση. Stop. Πάμε. Και δεύτερον, τη συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται αλβουμίνη στο αίμα μας και είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη που έχουμε στο αίμα. Όσο λοιπόν αυξάνεται, μπορεί να έχετε ακούσει και αλμπουμίνη, το ίδιο. Όσο λοιπόν αυξάνεται η ροή του αίματος στους ιστούς, τόσο οι κατεχολαμίνες μεταφέρονται στο λιπόδι ιστό και τόσο, έτσι, αυξάνεται η μεταφορά του λίπους. Είπαμε, λιπάση και τέτοια. Θυμάστε, βάλτε πίσω το βίντεο και μετά βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Χωρίς αρκετή ροή αίματος όμως, η ενεργοποίηση της λιπάσης που είπαμε από τις κατεχολαμίνες, τι θα κάνει η λιπάση? Ξυπνάει το λίπος, είπαμε, να κινηθεί από την αδράνειά του. Τι γίνεται χωρίς ροή αίματος? Επιβραδύνεται η ενεργοποίηση της λιπάσης. Γιατί δεν ενεργοποιούνται οι κατεχολαμίνες να πάνε να τις πούνε πήγαινε ξύπνα το λίπος. Έτσι, απλά. Πιο απλά δεν μπορώ να σας τα πω, ειλικρινά μιλάω. Επίσης η αλβουμίνη είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά λιπαρών οξεών, παιδιά, κατά 99,9% από το αίμα. Οπότε η συγκέντρωσή της καθορίζει και την ποσότητα των λιπαρών οξεών που θα μεταφερθούν. Α, για να τα θυμάμαι λίγο. Στα λιποκύτταρα επίσης υπάρχουν, γιατί είναι βασικό αυτό, θα προσπαθήσω να μην σας μπερδέψω, δύο ειδών υποδοχής. Είναι η α και η β υποδοχής. Μέσα στα λιποκύτταρα. Τι είναι τα λιποκύτταρα? Τα κύτταρα του λίπους. Σακούλες με λίπος, πώς να σας το πω.
Γεμάτοι είμαστε. Δισεκατομμύρια. Έτσι. Εκεί βρίσκονται και οι 25.000 θερμίδες που σας είπα. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών υποδοχής, η Α και Β υποδοχής. Και πού κολλάνε τώρα αυτοί, τώρα άλλα θα μας πεις. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Η Β υποδοχής είναι και οι δύο είναι παιδιά απαραίτητοι για τη ζωή. Η Β υποδοχής είναι αυτή που θα μας διεγείρουν, γιατί όλο διηγεί το λέω, όλο διηγείρουν, είναι το «η» που έχει μετά και πριν και με παρασύρει. Είναι αυτοί που θα διεγείρουν την κατάσταση και τα όργανα μέσα στο σώμα μας να ενεργοποιήσουν μια δουλειά. Έχουν διεγερτικές λειτουργίες. Είναι αυτοί που θα αυξήσουν τους παλμούς της καρδιάς όταν τρέξουμε για να μπορέσει να στείλει περισσότερο οξυγόνο μέσω του αίματος, έτσι, στους μυς. Να μην πεθάνουμε. Είναι αυτοί όμως που αυξάνουν και τη λιπόλυση που είπαμε. Τι είναι η λιπόλυση, καύση του λίπους μωρέ. Αλλά και την τόσο χρήσιμη όπως είδαμε ροή του αίματος. Πρέπει να δοθεί εντολή από αυτό, από αυτούς να γίνουν όλα αυτά. Όταν δοθεί εντολή κινητοποιούνται τα λιπαρά οξέα και πάνε προς καύση. Έτσι είναι πολύ χρήσιμη η Β υποδοχής σε αυτή τη δουλειά. Η Α υποδοχής τώρα κάνουν το αντίθετο και είναι το αντίδοτο και πολύ βασική για τη ζωή και ας είναι η υποδοχής ηρεμίας που χρησιμοποιούνται και στην ομοιόσταση, η οποία ομοιόσταση είναι αυτή που θα επαναφέρει το σώμα μας στην ηρεμία του, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα πεθάνουμε. Σκεφτείτε τώρα η Β' υποδοχής να χτυπάνε την καρδιά στο φουλ όταν τρέχουμε και όταν σταματήσουμε να συνεχίσει η καρδιά να χτυπάει έτσι. Πεθάναμε. Δεν θα ζήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μας αναγκάζουν να επιβραδυνθούν όλα αυτά. Δηλαδή, μας πάνε την κατάσταση σε ηρεμία. Το λίπος το οποίο χάνεται δύσκολα. Αυτή τώρα τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει θέλω να πω. Ότι μειώνεται η ροή του αίματος. Άρα και η τελική λιπόλυση. Δηλαδή, το ένα είναι αντίδοτο του άλλου. Έτσι. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι το λίπος το οποίο χάνεται δύσκολα, το τοπικό λίπος, χαμηλά στην κοιλιά στους άντρες, κάτω στον κάτω κορμό στις γυναίκες, μπούτια, κόλους, παντού εκεί πέρα έτσι. Περιέχει αρκετές φορές περισσότερους αυτούς τους αλφα υποδοχής. Εμποδίζουν τη μεγάλη ροή αίματος προς τα εκεί και τη λιπόλυση από εκεί. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα λεγόντουσαν αποθήκες για να τις έχει ο οργανισμός για να επιβιώσουμε. Πρέπει να τις προστατεύσει ο οργανισμός. Και έχει χώσει εκεί αλφα υποδοχής να προστατεύουν, να μην φεύγουν από εκεί πέρα λίποι. Τα λίπια μένουν εκεί. Δεν ξέρω, είναι κατανοητά αυτά που σας λέω. Είναι λοιπόν και ένας ακόμα λόγος που κάποιος χάνει πολύ πιο δύσκολα από αυτές τις περιοχές. Όσο πάω, σας στεναχωρώ πιο πολύ ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη, δεν φταίω, ειλικρινά. Εγώ μόνο ξέρω, δεν δημιουργώ. Έτσι, δεν έφτιαξα, θέλω να πω εγώ, το σώμα. Οπότε αυτές οι περιοχές τείνουν να έχουν και πολύ πιο μειωμένη ροή, τη σπουδαία αυτή ροή του αίματος και με κακή ροή του αίματος, και θα είναι δύσκολο για τις κατεχολαμίνες να ενεργήσουν και το λίπος που θα κινητοποιηθεί θα μεταφερθεί πιο δύσκολα. Αχ, τι μας κάνουν! Που να ξέρε ο κατασκευαστής ότι στο 2020 εμείς θέλουμε να γίνουμε μοντέλα. Θα μας έβαζε άλλα μέσα. Λοιπόν, τώρα που μεταφέραμε λοιπόν το λίπος μας στα μυτοχόνδρια, τι θα γίνει εκεί? Ο λεγόμενος καταβολισμός των λιπαρών οξέων. Τι είναι ο καταβολισμός? Η μετατροπή τους σε ενέργεια. Ή αλλιώς η καύση τους. Να φύγουν από το σώμα μας τα άτιμα, για να το καταλάβετε. Πραγματοποιείται σαν μυτοχόνδρια με μια διαδικασία που λέγεται β' οξείδωση. Φοβάμαι όταν σας τα λέω αυτά, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί λέω πω, θα έχουν σηκωθεί, θα έχουν φύγει τώρα, θα έχουν αντέξει. Συγχωρήστε μου εδώ μία παρένθεση, επειδή είναι ευκαιρία μια που είπαμε
για τη β' οξείδωση κτλ. Η β' οξείδωση είναι μια διαδικασία για να μεταγραπεί το λίπος ενέργεια. Έτσι, όμως δεν είναι απλό. Είναι ο λεγόμενος, αν έχετε ακούσει, κύκλος του Krebs. Από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία το λίπος, η πρωτεΐνη, το σάχαρο, έτσι, να, με διαφορετικό προφίλ και δρόμο το καθένα, να μετατραπεί σε ενέργεια. Όμως, εδώ θέλω λίγο να θίξουμε κάποιο συμπλήρωμα, με συγχωρείτε. Τα λιπαρά οξέα πριν τη β' οξείδωση θα πρέπει να μετατραπούν σε ακετιλοσυνένζυμο. Το πρόβλημα είναι ότι το ακετιλοσυνένζυμο δεν μπορεί να διαπεράσει τις κυταρικές μεμβράνες και να βγει προς τα έξω, να χαθεί το... να παρασύρει εκεί πέρα λίπια και τέτοια να χαθούν, έτσι. Δεν περνάει, δεν διαπερνάει. Εδώ τώρα έχουμε ένα ωραίο συστατικό μέσα μας που θα βοηθήσει αυτή τη μεταφορά και το οποίο λέγεται καρνιτίνη, αν έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει την καρνιτίνη ίσως γιατί τη χρησιμοποιούν σαν λιποκαταβολικό, λιποδιαλυτικό, όπως θέλετε πείτε το, συμπλήρωμα. Είναι το σκεπτικό αυτό που σας είπα τώρα με τη β' οξείδωση και το ακετιλοσυνένζυμο, με το οποίο άρχισε και η νοοτροπία συμπληρωματικής καρνιτίνης από το στόμα. Δυστυχώς δεν δουλεύει. Η εισερχόμενη καρνιτίνη από το στόμα δεν δουλεύει. Μόνο η παραγόμενη από το σώμα δουλεύει. Αν βοηθάει σε κάτι η χορήγηση, είναι στην ευαισθητοποίηση στην ινσουλίνη και στη μείωση του μεταβολικού στρες της άσκησης, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν το συζητάω. Έχουμε μιλήσει για αυτά. Όχι όμως για περαιτέρω καύση λίπους. Μην περιμένεις να καεί. Ίσως σαν ντόμινο με την ευαισθητοποίηση της ινσουλίνη και του μεταβολικού στρες, της μείωσης του μεταβολικού στρες. Όχι ότι καίει λίπος. Δεν δουλεύει σαν συμπλήρωμα. Σας το λέω εδώ γιατί με ρωτάνε πολύ για την καρνιτίνη, γι' αυτό. Υπάρχουν βέβαια, τώρα να σας πω κάτι, άμα αρχίσω εγώ δεν σταματάω, έτσι, θα βγάλω από εδώ μέσα όλη τη βιοχημεία της ευρωβολάκης, δεν γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιοριστικοί παράγοντες βέβαια, δεν θέλω να σας κουράσουμε αυτά γιατί θα μπορούν να λυθούν. Με αυτό που θα κάνουμε και θα σας πω τώρα, αυτά όλα μπορούν να λυθούν. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα? Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτή την τρελή θεωρία και τη βαρετή θεωρία που σας είπα σε πράξη. Τι είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα? Να δημιουργήσουμε μία ανταπόκριση κατεχολαμίνης. Μην λέω πάλι γιατί. Όλη την ώρα αυτό λέω. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να στείλουμε, τι είπαμε, πολύ αίμα στους ιστούς. Πώς? Θυμάστε τι είπαμε? Μέσω της άσκησης. Όσο το δυνατόν πιο υψηλής έντασης, τόσο μεγαλύτερη και η εισρωή αίματος και τόσο μεγαλύτερη και η ανταπόκριση. Ποιες είναι οι κατεχολαμίνες, θυμάστε κάποιες από τις κατεχολαμίνες? Νοραδρεναλίνη και αδρεναλίνη. Εδώ τώρα έχουμε τα κολπάκια μας. Γιατί η αδρεναλίνη είναι πιο συστημική, δηλαδή είναι πιο γενική θα λέγαμε, σε όλο το σε αποτέλεσμα. Η νοραδρεναλίνη όμως είναι πιο έχει πιο τοπικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά η αδρεναλίνη καταστέλει την ινσουλίνη που αποθηκεύει λίπος και έτσι συνεχίζεται ελεύθερα η λιπόλυση. Άρα τις χρειαζόμαστε για τις δύο. Και να σημειώσουμε ότι χαμηλότερης έντασης ασκήσεις παράγουν νοραδρεναλίνη που έχει, τι είπαμε, πιο τοπικό αποτέλεσμα. Α, θα το ρίξω στη σταθερή. Όχι, όχι, όχι. Θα τα πούμε αυτά. Αυτό τώρα με τη σειρά του θα διεγείρει τους θηλυκούς β' υποδοχής που αυξάνουν τη λιπόλυση, όπως είπαμε. Και μάλιστα θα σου πω και ένα κολπάκι για να βοηθήσεις την όλη διαδικασία. Χρησιμοποίησε κάποιο διεγερτικό του στυλ καφέ. Πιες μια καρακαφεδάρα του κερατά που λέμε, συγγνώμη, πριν την προπόνηση. 20 λεπτά για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία της καύσης. Το έχεις ακούσει ίσως. Όσο για τους α υποδοχής που είπαμε πως μας μπλοκάρουν,
Ένας τρόπος τώρα για να τους αναστείλεις είναι να μειωθούν οι υδατάνθρακες και στο φουλ. Δηλαδή στο 20% των ολικών ημερήσιων θερμίδων σου. Το 20 πλέον και μόνο το 20% να προέρχεται από υδατάνθρακες ή για απλούς ανθρώπους μέσου βάρους 50 γραμμάρια τη μέρα. Μόνο. Και θα τους βρεις μόνο από τα φυλλώδη λαχανικά. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή την ποσότητα από άλλο είδος υδατάνθρακα. Τώρα, μιλήσαμε για άσκηση. Τι άσκηση ρε παιδιά? Μπορείς να κάνεις αερόβια, μπορείς να κάνεις βάρη, μισό. Αν, ας το πάρουμε τη σειρά, αν δεν σου αρέσει η αερόβια, ο καλύτερος τρόπος είναι η μεταβολική προπόνηση με αντιστάσεις. Με ελεύθερα βάρη, με μηχανήματα, με το βάρος του σώματος, καλλισθενική, λάστιχα, kettlebells και διάφορα τέτοια πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, αντιστάσεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δημιουργείς μία απόκριση κατεχολαμίνης, αλλά καταστρέφεις και μυϊκό ιστό που εδώ το χρειαζόμαστε πολύ. Δεν είναι η καταστροφή από ασιτία που είναι καταστροφική και ζημιογόνα. Είναι η καταστροφή από την άσκηση που είναι ωφέλιμη, γιατί πάει να χτιστεί νέος μυϊκός ιστός εκεί. Και γιατί είναι χρήσιμο, εκτός την απόκριση κατεχολαμίνης, να καταστρέψει και μυϊκό ιστό, που θα μας βοηθήσει στο αδυνάτισμα? Θα χρειαστεί μεγάλη δαπάνη ενέργειας. Να ξέρετε ότι το μυϊκό, για να αναπλαστεί, θα μας καταναλώσει ό,τι βρει μπροστά του από ενέργεια. Ό,τι θερμίδα βρει μπροστά του, γιατί πρέπει να στηρίξει το μυϊκό. Εξαιτίας του κινούμαστε. Ανοιγοκλίνω ακόμα και τα μάτια μου εξαιτίας του μυϊκού. Έτσι. Σας είπα για μεταβολική προπόνηση. Τι είναι αυτό? Είναι η προπόνηση με σχετικά γρήγορα τέμπο, με πιο μέτριες, όχι πολύ υψηλές εντάσεις όπως στην άρση βαρών και στο bodybuilding ας πούμε, έτσι. Και μικρά όμως διαλύματα, πολύ μικρά διαλύματα. Να σκάει εκεί, μπαπαμπούπα, να έχεις παλμούς. Όπως ακριβώς γίνεται παιδιά με το CrossFit ας πούμε, που το CrossFit αυτή τη στιγμή είναι ο βασιλιάς, αδιαφυσβήτητος βασιλιάς της μεταβολικής προπόνησης. Πολλοί τον μπερδεύουν το CrossFit με την προπόνηση δύναμης και την προπόνηση υπερτροφίας μυϊκής. Ξεχάστε παιδιά, φύγετε από την ασχετοσύνη. Μου έχουν στείλει μηνύματα, δεν κάνω σωστά λέει τις κινήσεις. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Το CrossFit είναι μεταβολική προπόνηση και πρέπει να έχει cheating και κλέψιμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Το bodybuilding που ξέρεις και τίποτα άλλο ας πούμε δεν έχεις μάθει, είναι προπόνηση τέλεια υπερτροφίας που χρειάζονται πιο αυστηρές κινήσεις για να ενεργοποιηθούν πολλές, να στρατολογηθούν πολλές μυϊκές ίνες. Για να δημιουργηθεί το σχήμα στους μυς. Μην μπερδεύεστε εδώ. Παρένθεση αυτό έτσι λίγο γιατί λαμβάνω κάτι τέτοια. Τώρα, αν θες να κάνεις καλύτερα αερόβια προπόνηση, ο καλύτερος τρόπος είναι η υψηλή ένταση διαλυματική προπόνηση, παιδιά, το HIIT. Τέλος. Με εναλλαγές χαμηλής και υψηλής έντασης. Και η λειτουργία του ποια είναι? Γιατί δουλεύει? Στις χαμηλές εντάσεις χρησιμοποιείς περισσότερα λιπαρά οξέα. Και όπως είπαμε, με πιο τοπικό αποτέλεσμα. Λόγω νοραδρεναλίνης. Και δηλαδή λίπος. Ενώ στις υψηλές εντάσεις και περισσότερους υδατάνθρακες. Να σας τα λέω απλά. Σας ζάλισα πολύ με βιοχημεία. Θα σας τα λέω τώρα έτσι. Παρόλο όμως που στις χαμηλές εντάσεις και λίπος, το μειονέκτημά τους είναι πως δεν και πολλές θερμίδες. Πρέπει να αυξήσεις τρελά το χρόνο. Πού και πολλές θερμίδες? Στις υψηλές εντάσεις. Άρα εκτελείς χαμηλές εντάσεις για να και λίπος και κάνεις διαλύματα υψηλών εντάσεων για να κάψεις και πολλές θερμίδες, οι οποίες πλέον θα αναγκαστούν να παραχθούν από το λίπος. Γιατί? Επειδή θα ξαναγυρίσεις λίγο σε χαμηλή ένταση. Οι θερμίδες που θα κάψεις στις υψηλές εντάσεις πολλές θα καούν από λίπος. Γιατί δεν μένεις σε υψηλές εντάσεις, ξαναγυρνάς σε χαμηλές. Είναι καλή επιστήμη της διαλυματικής έντασης, έτσι. Και έτσι με αυτές τις εναλλαγές εντάσεων δημιουργείς ένα κύκλο καύσης, λίπους και θερμίδων μαζί. Τώρα για να έχουμε
Πιο τοπικό αποτέλεσμα προς την κοιλιά μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό διαλυματικής έντασης προπόνησης μαζί με κάμψης κοιλιακών, ώστε να στείλουμε τοπικά πολύ αίμα σε αυτούς τους ιστούς εκεί, το οποίο θα ενεργοποιήσει τις κατεχολαμίνες μας. Ενώ συγχρόνως η βιοχημεία μας θα διασπάει το λίπος μας. Βέβαια, για το πώς να κάνετε διαλυματική ένταση προπονήσεις σας έχω δώσει κάποια βίντεο τα οποία μπορείτε να βρείτε και εδώ. Απλά αυτό που σας συμβουλεύω είναι, αντί για διάλειμμα στις HIIT, να στέλνετε τη ροή του αίματος τοπικά, αν θέλετε όντως τοπικό. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλος, δεν γίνεται. Πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα εάν θέλουμε ιδιαίτερα, εάν έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Χρειαζόμαστε και ιδιαίτερο τίμημα, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο. Αντί για διάλειμμα λοιπόν, την ώρα που κάνετε υψηλές, χαμηλές εντάσεις και κάνετε το διάλειμμά σας, θα στέλνετε τη ροή του αίματος τοπικά προς τους ιστούς της κοιλιάς, εκτελώντας κάμψεις κοιλιακών. Και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα θα έχετε και συνεχή ένταση για όσο χρόνο εκτελείτε την προπόνησή σας, γιατί οι κάμψεις κοιλιακών θα παίξουν το ρόλο του δυναμικού, όπως λέγεται, διαλύματος. Άρα είναι σε συνεχή, παιδιά, εντάξει, μηχανή καύσης λίπους μιλάμε, τέλος, δεν το συζητάω. Τώρα, όχθε μου, παιδιά, κουράστηκα εγώ να με ακούω, εσείς δεν κουραστήκατε, δεν ξέρω, όσοι μείνατε λέω. Όσοι είχατε την καρδιά και τα άντερα και μείνατε, δεν κουραστήκατε να με ακούτε. Σας βγάζω στο καπέλο, ήρωες είστε, εντάξει, να πω. Μισό λεπτό. Εντάξει, σας βγάζω το καπέλο. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτά είχα, τώρα δεν λέω ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας κούρασα, σας πέθανα, έχετε πάει για ύπνο. Αλλά, παιδιά, έπρεπε να το κάνω αυτό. Έπρεπε να σας δώσω την πλήρη κατάσταση όσο πιο απλά γινόταν, μπας και το καταλάβατε. Εάν είσαι από τους τολμηρούς που έμειναν μέχρι το τέλος, σου υπενθυμίζω πως έχεις πολλά ωραία δώρα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Αν έχεις κανέναν τρελό που του αρέσει αυτό το σύστημα, όπως το είπαμε σήμερα, και νομίζεις ότι το χρειάζεται, μοίρασέ το. Ιδάλλως εμείς θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ ειλικρινά όσους μπήκατε μέχρι το τέλος. Γεια χαρά, θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Σε ευχαριστώ που είδες και αυτό το βίντεο. Σου υπενθυμίζω να μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πλούσιο και πιο εμπεριστατωμένο διαιτητικό και προπονητικό μας κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι εκεί κάτω δίπλα που είναι, για να μην χάνεις όλα αυτά τα πολύτιμα βίντεο. Τα λέμε!